Η ετήσια τακτική γενική συνέλευση της Τράπεζας Ηπείρου πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ντουλάκ. Παρουσία πλήθους μελών της Τράπεζας αναλύθηκαν τα οικονομικά στοιχεία. Ο πρόεδρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου, Κωνσταντίνος Ζωνίδης, στην ομιλία του ανέλησε όλα τα δεδομένα που υπάρχουν για την Τράπεζα. Παρών και ομιλητής ο Ιωάννης Βουγιούκας, που είναι ο νέος διευθύνων σύμβουλος της Συνεταιριστικής Τράπεζας, ενώ παρών και ο εντεταλμένος εκτελεστικός σύμβουλος Βασίλης Τσουκανέλης. Ο πρόεδρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου, κ. Ζωνίδης, στην ομιλία του αναφέρθηκε στα οικονομικά στοιχεία αλλά και στη συνολική εικόνα, δίνοντας το στίγμα της τράπεζας στο οικονομικό γίγνεσθε. Όπως είπε, η παρούσα τακτική γενική συνέλευση πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη καμπή για τη χώρα. Βρισκόμαστε, είπε, μόλις λίγες εβδομάδες μετά τις ευρωπαϊκές και αυτοδιοικητικές εκλογές και μόλις λίγες ημέρες πριν την πραγματοποίηση των προωρών εθνικών εκλογών. Το αποτέλεσμα των επερχόμενων εκλογών είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για μια οικονομία που μόλις έχει αρχίσει, είπε ο κ. Ζωνίδης, να στέκεται στα πόδια της, αλλά κυρίως για ένα τραπεζικό σύστημα που ακόμη ταλαιπωρείται από την κρίση και τις συνέπειες της, με την κυριότερη, τον τεράστιο όγκο των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Το σύνολο της οικονομίας αλλά και της κοινωνίας, ανεξαρτήτως, είπε, πολιτικής τοποθέτησης, προσδοκά σε μια σταθερή κυβέρνηση μακράς πνοής. Γιατί αυτό είναι προϋπόθεση, είπε ο κ. Ζωνίδης, ώστε να υπάρξει δυνατότητα συνέχισης και περαιτέρω βελτίωση του οικονομικού κλίματος που θα οδηγήσει τη χώρα στην οριστική έξοδό της από την πολυετή και πολυεπίπεδη κρίση. Σε αυτή τη χρονική συγκυρία, σύμφωνα με τον κύριο Ζωνίδη, στην αφετηρία της επόμενης και καλύτερης, όπως όλοι ελπίζουν, μέρας, η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου βρίσκεται στην καλύτερη οικονομική κατάσταση των τελευταίων ετών, έχοντας αφήσει πίσω της τα ιδιαίτερα σημαντικά για τον κλάδο προβλήματα της έλλειψης ρευστότητας αλλά και της κεφαλαιακής επάρκειας. Προβλήματα που οδήγησαν στο κλείσιμο πάνω από 20 τραπεζών και στη συρρήκνωση όλων των υπολείπων. Το Συνεταιριστικό Ίδρυμα συμπληρώνει 40 συνολικά χρόνια λειτουργίας, από τα οποία 26 χρόνια λειτουργεί ως τράπεζα. Η τράπεζα, είπε, είναι η παλαιότερη σήμερα συνεταιριστική τράπεζα και η μεγαλύτερη στην υπηρετική Ελλάδα. Είναι η τράπεζα των 17.000 και πλέον υπηρετών και των 15.000 και πλέον μελών του στρατηγικού επενδυτή. Αυτό από μόνο του, είπε ο κ. Ζωνίδης, είναι μια τεράστια επιτυχία, αφού η διάρκεια παράλληλα με την ποιότητα είναι αυτά που βασικά χαρακτηρίζουν την πορεία κάθε επιχείρησης. Το ότι βρισκόμαστε, είπε, σήμερα εδώ, μετά τα 8 και πλέον χρόνια καταστροφικής για τη χώρα οικονομικής κρίσης, το ότι διαθέτουν ισχυρή συνεταιριστική και κεφαλαιακή βάση, στην οποία συμμετέχουν θεσμικοί επενδυτές μεγάλης οικονομικής επιφάνειας, και κυρίως το γεγονός ότι σε σχέση με το 2009 η τράπεζα είναι διπλάσια σε όλα τα μεγέθη και σαφώς καλύτερα οργανωμένη, δεν μπορεί παρά να μας γεμίζει, είπε ο κ. Ζωνίδης, αισιοδοξία και να μας ενθαρρύνει. Είπε ότι δεν θα διστάσει να πει ότι το 2018 ήταν μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά για όλο το τραπεζικό σύστημα. Και σε αυτό, όπως είπε, συνέβαλαν παράγοντες όπως η διατήρηση των δεσμεύσεων των Capital Controls, η οικονομική και πολιτική αστάθεια, η μακρά περίοδος των διαπραγματεύσεων για το κλείσιμο της αξιολόγησης του Τρίτου Μνημονίου, που ολοκληρώθηκε τελικά τον 8ο μήνα του 2018, η μεγάλη καθυστέρηση στην έναρξη και η δυσχέρεια υλοποίηση του νόμου για τον εξοδικαστικό συμβιβασμό, η συνεχιζόμενη έως και σήμερα αναμονή για την έγκριση του σχεδίου στήριξης των τραπεζών, η έλλειψη ρευστότητας. Όλα τα παραπάνω δυσχέραναν, είπε, σημαντικά τις προσπάθειες, δεν στάθηκαν εμπόδιο στη σημαντική όμως βελτίωση της τράπεζας σε όλους τους τομείς. Η καλύτερη απόδειξη, σύμφωνα με τον κύριο Ζωνίδη, είναι ότι στο τέλος του 2018 ο συνολικός αριθμός των απασχολούμενων στην τράπεζα ανήλθε σε 80 άτομα, ενώ τα μέλη της τράπεζας έφτασαν τα 17.000. Το ενεργητικό της τράπεζας ξεπέρασε τα 251 εκατομμύρια ευρώ. Η τράπεζα λοιπόν έχει τη βούληση να στηρίξει την τοπική οικονομία. Θα πρέπει όμως να στηριχθεί από όλους μας για να ανταποκριθεί με επιτυχία στις προκλήσεις του μέλλοντος. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, η Τράπεζα, όπως γνωρίζετε, προχώρησε στην κατάρτιση και εφαρμογή πενταετούς επιχειρηματικού σχεδίου, στην υλοποίηση του οποίου προχωρούμε δρομολογώντας τις απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις και προσαρμοζόμαστε στις συνθήκες της αγοράς. Στο πλαίσιο του σχεδίου αυτού, στοχεύει άμεσα στην περαιτέρω βελτίωση των αποπτικών δικτών με περαιτέρω ενίσχυση των κεφαλαίων και ενεργή διαχείριση του χαρτοφυλακίου των καθυστερημένων δανείων, στη βελτίωση της κερδοφορίας και με συγκράτηση του λειτουργικού κόστους και αύξηση των εσόδων από προμήθειες, η οποία θα επιτευχθεί με ανάπτυξη των προϊόντων και υπηρεσιών, όπως η συμβουλευτική τραπεζική, η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου των POS και τα τραπεζοασφαλιστικά και χρηματιστηριακά προϊόντα, στη διεύρυνση της καταθετικής βάσης με προσέλκυση νέων πελατών μέσω της δημιουργίας νέων προϊόντων και ταυτόχρονη μείωση του κόστους καταθέσεων.
Στην άμεση μετακατάσταση του καταστήματος Πυρσινέλα στη Φλιππιάδα, με στόχο τη χρηματοδότηση του πρωτογενού τομέα και στην προσπάθεια για την επέκταση της δραστηριοποίησής μας εκτός των ορίων του Σιπηρού, με πρώτο και σε πιο σημαντικό στόχο την παρουσία μας στην Αθήνα. Στην αναβάθμιση των μηχανογραφικών συστημάτων και της ηλεκτρονικής τραπεζικής και την ψηφιοποίηση όλων των εγγράφων της τράπεζας, με στόχο την ταχύτερη και ασφαλέστερη εξυπηρέτηση των πελατών αλλά και την βελτίωση του τρόπου εργασίας των υπαλλήλων και των αναπτυξιακών όρων. Τέλος, στην αναβάθμιση των δομών εταιρικής διακυβέρνησης, εσωτερικού ελέγχου και κανονιστικής συμμόρφωσης. Κυρίες και κύριοι, θεωρώ ότι η τράπεζά μας πέρασε τα τελευταία οκταετία κυριολεκτικά μέσα από συμπληκάτες, αντιμετωπίζοντας όλα τα προβλήματα και τις μεγάλες δυσκολίες που τις παρουσιάστηκαν με απόλυτη επιτυχία. Το γεγονός αυτό οπλίζει τη διοίκηση με δύναμη και αισιοδοξία για το μέλλον. Τόσο εγώ όσο και το σύνολο του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούμε ότι στο άμεσο μέλλον η Συντηρητική Τράπεζα Ηπείρου θα αποτελεί πρότυπο συντηρητικής τράπεζας και μοχλό ανάπτυξης όχι μόνο στην Ήπειρο αλλά σε όλη τη χώρα μας. Στηριζόμενος στους ανθρώπους της τράπεζας και